Η οπισθοχώρηση της χώρας αυτά τα δύο χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Από τη μεταπολίτευση και μετά, καμία εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έχει προκαλέσει στην πατρίδα τόσο μεγάλη ζημιά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έταξαν τα πάντα στους πάντες, διχάζοντας και δηλητηριάζοντας την ελληνική κοινωνία και φουντώνοντας ένα ακραίο κύμα δημαγωγίας το οποίο κόντεψε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα. Υπονόμευσαν με συκοφαντίες και με λάσπη κάθε προσπάθεια ανάταξης της χώρας την περίοδο 2012-2014. Πήραν μια οικονομία σε ανάπτυξη και την επέστρεψαν στην ύφεση. Ακύρωσαν μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η παιδεία και η δημόσια διοίκηση, μόνο για να ικανοποιήσουν την κομματική τους πελατεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία αιμορραγούν, η ΔΕΗ έχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, σοβαρό ενδεχόμενο να καταρρεύσει πλήρως το επόμενο καλοκαίρι, οι αστικές συγκοινωνίες καταραίουν ήδη. Το κόστος λοιπόν το οποίο αφήνεται πίσω σας, κύριε Τσίπρα, μετά από δύο χρόνια, είναι τεράστιο. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει πολλοί άλλοι. 86 δισεκατομμύρια ευρώ το εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, 100 δις το εκτιμά ο κύριος Ρέγκλινγκ. Σας ενοχλεί, σας ενοχλούν αυτοί οι αριθμοί, λέμε. Μην αντιδράτε παρακαλώ, προχωρήστε κύριε. 21 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένος εθνικός πλούτος τα δύο χρόνια τα οποία κυβερνάτε, κυρίες και κύριοι. Και αυτά είναι νούμερα, ξέρετε, τα οποία είναι αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και με πλήρη συνέστηση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσω, αλλά με πλήρη συνέστηση και της πραγματικότητας και της κρισιμότητας των στιμών, σας κοιτάζω ευθέως, κύριε Τσίπρα, και σας λέω, η παραμονή σας στην εξουσία ζημιώνει τη χώρα. Δώστε τη δυνατότητα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες να αποφασίσουμε για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Όσο συντομότερα φύγετε, τόσο καλύτερα θα είναι πια για την πατρίδα. Εδώ που έχουμε φτάσει, οι εκλογές δεν είναι πρόβλημα για τον τόπο, είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.